Δύο υποκαταστήματα ΚΕΠ του Δήμου Καβάλας λειτουργούν στην πόλη της Καβάλας, ένα στη Δημοτική Αγορά και ένα στο ισόγειο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Μέχρι τώρα οι συναλλασσόμενοι κάναν λόγο για μια υπηρεσία καθρέφτης, όμως η ελλείψη του προσωπικού και οι μετακινήσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Όντως υπάρχει πρόβλημα, έχουμε έλλειψη προσωπικού στο ΚΕΠ που στεγάζεται στο ισόγειο του διοικητηρίου. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Έχει δίκιο ο κόσμος. Ταλαιπωρείται στην αναμονή και προσπαθούμε να βρούμε λύση. Με αυξανόμενα συνέχεια τα αντικείμενα του ΚΕΠ και αυτό τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να έχουμε συνέλλειψη προσωπικού. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και ελπίζω γρήγορα να βρούμε λύση με μετακίνηση κάποιων υπαλλήλων από το Δήμο. Πώς δημιουργήθηκε λοιπόν αυτό το πρόβλημα? Μετακινήθηκαν κάποιοι υπάλληλοι πριν, μετά βγήκαν υπάλληλοι με άδεια ανεφοαποδοχών και με κάποια άλλα προβλήματα που είχαμε και απομακρύνθηκαν υπάλληλοι και τώρα τι να πω, προσπαθούμε, καταλαβαίνουμε, ο κόσμος έχει δίκιο, υπάρχει μεγάλη αναμονή, οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν είναι λίγοι. Δημιουργείται μεγάλη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση του πολίτη και δεν ήταν συνηθισμένοι σε αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι που τους προκαλεί και όλα αυτή τα ερωτήματα που ήταν πάντα στα ΚΕΠ να εξυπηρετούνται γρήγορα και αλάνθαστα. Ο ρυθμός του προσωπικού πριν και τώρα, εκεί σε εκείνο το ΚΕΠ, του Ισοκύρου της Περιφερειακής Ενότητας. Έχουν μετακινηθεί, είμαστε μείον 3 υπάλληλοι. Μεγάλο πρόβλημα γιατί τα ΚΕΠ λειτουργούν όπως ξέρετε όλο το 12ωρο και τα Σάββατο το πρωί με βάρδιες και όλα αυτά και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούμε με τη Δήμαρχο να το λύσουμε. Μάλιστα. Πόσο μάλιστα που έρχονται και επιπρόσθετες αρμοδιότητες. Έρχονται επιπρόσθετες αρμοδιότητες όπως τελευταία που έχουμε ενημερωθεί και ακούστηκε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμη σε εμάς όχι μεν επίσημα, αλλά αυτό θα ισχύσει, για μεταβίβαση όλων σχεδόν των αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΔ και στα ΚΕΠ. Αυτό σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει καλύτερη και πολύ πιο γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα ΚΕΠ από ότι να μετακινείται στον ΟΑΕΔ που είναι και στο Περιγιάλι κάτω, θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Μην δούμε και ουρές. Ήδη αυτό υπάρχει σαν φαινόμενο στο άλλο ΚΕΠ. Το ξέρουμε.